Hello. Hello. Λοιπόν, να βάλω την κουτάρα, δεν ξέρω. Θα τη βάλω εδώ πέρα πίσω. Γεια σε όλες και όλες. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα τεράστιο βίντεο haul με ρούχα από το Shein. Πήρα πάρα πολλά πράγματα αυτή τη φορά και είμαι εδώ μαζί σας για να τα δούμε παρέα. Τα έχω ανοίξει λίγο γιατί δεν άντεχα να περιμένω μέχρι τη στιγμή που θα γυρίσω το βίντεο. Δεν τα έχω δοκιμάσει όμως και πάμε να τα δούμε παρέα. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, μπορείτε αν θέλετε να πατήσετε ένα like σε αυτό το βιντεάκι γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Εδώ και αρκετά χρόνια ψωνίζω από το Shein. Παλιότερα τα ρούχα ερχόντουσαν από Κίνα και περνούσαν όλα τον τελωνιακό έλεγχο. Δεν είχε τύχει να πληρώσω ποτέ τελωνίο γιατί πάντα οι παραγγελίες ήταν σπασμένες. Πλέον όμως από τον Νοέμβριο του 2020 και μέχρι τώρα τα ρούχα έρχονται όλα μαζί και δεν παίρναμε τελωνίο. Από ό,τι είδα, οι δύο προηγούμενες παραγγελίες μου ήρθαν από Βουλγαρία. Αυτή δεν έχω δει από πού έχει έρθει, θα το δω αμέσως. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ήρθε μέσω Ολλανδίας. Στο ταχυδρομείο μου είχαν πει ότι τα πράγματα από Ολλανδία καθυστερούν το τελευταίο διάστημα γιατί δεν γίνονται πτήσεις λόγω COVID προς Ελλάδα. Εγώ είχα κάποια πράγματα στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας για περίπου 1,5 μήνα. Δεν ήταν πράγματα από το Shein, ήταν γενικότερα πράγματα από Κίνα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το Shein έχει ευρωπαϊκές αποθήκες σε πολλά σημεία. Αυτή η παραγγελία μπήκε αρχές Ιανουαρίου και καθυστέρησε αρκετά αυτή τη φορά. Τα πράγματα ήρθαν μετά από 4 εβδομάδες. Εγώ γενικότερα δεν είμαι από τους ανθρώπους που κοιτούν συνέχεια το tracking number και ανησυχούν όταν έχει περάσει η ημερομηνία παραλαβής. Για να είμαι ειλικρινής, δεν κοιτώ καθόλου το tracking number, εκτός και αν έχουν αργήσει πια τόσο πολύ τα πράγματα και έχει γίνει κάτι. Ψωνίζω από το εξωτερικό και από Κίνα πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ μα ποτέ δεν έτυχε να χαθεί κάποιο πακέτο, ειδικά όταν η παραγγελία είναι από κάποιο site πάρα πολύ γνωστό όπως είναι το Shein. Γενικότερα από το Shein δεν μου έχει χαθεί ποτέ τίποτα και δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ τα προϊόντα μου. Είμαι πολύ περίεργη να δω τι έχω πάρει αυτή τη φορά και αν τελικά έχω πέσει μέσα στα νουμεράκια. Θα ήθελα να κάνω μία σημείωση για τα παπούτσια. Έχει τύχει να αγοράσω 2 φορές παπούτσια από το Shein και ενώ φοράω 40 νούμερο, το 40 τους μου ήταν λίγο στενό. Τη μία φορά πήρα μποτάκια και την άλλη φορά πήρα αθλητικά και τις 2 φορές ήταν λίγο πιο στενή η φόρμα από τα κανονικά 40 παπούτσια που κυκλοφορούν στην αγορά, οπότε να το έχετε αυτό στο νου σας. Συνήθως παίρνω small νούμερο και τα πράγματα μου είναι ok. Έχω παρατηρήσει ότι στα παντελόνια υπάρχει μια περίεργη γραμμή, οπότε κάθε φορά που θέλω να δω κάποιο παντελόνι κάνω έτσι ένα πολύ καλό zoom στην εικόνα ή κοιτάω κάτω τα reviews και τις φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει άλλοι για τα διάφορα προϊόντα που υπάρχουν στο site του Shein. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ γιατί βλέπω ακριβώς την εφαρμογή και τη γραμμή. Επίσης, πάντα μα πάντα να κοιτάτε την περιγραφή και το υλικό του ρούχου γιατί κοιτώντας το ύφασμα πάνω κάτω μπορείτε να καταλάβετε πόσο είναι το ρούχο στην πραγματικότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το unboxing. Λοιπόν, το πρώτο είναι ένα σακουλάκι το οποίο έχει μέσα ένα μπλουζάκι, πρόκειται για ένα crop top ζαγκετάκι που έχει ψηλό λαιμό και στην πλάτη πίσω φερμουάρ. Φαίνεται έτσι πολύ ωραίο, είναι λίγο πιο λεπτό το ύφασμα, δηλαδή θα το χαρακτήριζα ανοιξιάτικο. Ωραίο, μαύρο χρώμα, basic, μπορεί να φορεθεί με φόρμες, με τζινάκια, με φούστες, με πάρα πολλούς συνδυασμούς. Οπότε, ωραίο το πρώτο ρουχαλάκι. Λοιπόν, συνεχίζω με μια τέλεια φούστα, την οποία βλέπω παιδιά στο site πάρα πολύ καιρό. Μου έβγαινε στις διαφημίσεις του Instagram αλλά και του Facebook. Είναι αυτή εδώ η σατινέ φούστα που έχει πουά σχέδιο. Έχει ένα πολύ ωραίο σκίσιμο σε αυτό το σημείο και
Έχω δει outfits με τη συγκεκριμένη φούστα. Άλλες κοπέλες τη συνδυάζουν με λευκό αθλητικό sneaker και άλλες με μαύρο μποτάκι. Η φούστα φαίνεται να έχει πολύ καλό material, το υλικό δηλαδή φαίνεται πολύ ωραίο. Το σκίσιμο έρχεται πάνω από το γόνατο από ό,τι βλέπω, αλλά το μήκος της φούστας κάτω από το γόνατο. Θα τα δούμε όλα τα ρούχα σε λίγο φορεμένα, όπως κάνω σε όλα τα haul video. Τέλειο και αυτό. Συνεχίζουμε. Ταραταραν. Αυτό ξέρω τι είναι. Ξέρω τι είναι. Είναι παντελόνι. Έχει ζώνη. Τέλεια. Και πρόκειται για ένα beige vinyl παντελόνι. Λοιπόν, είναι ψηλόμεσο. Η μέση του φαίνεται στενή, αλλά από κάτω σαν να ανοίγει κάπως. Δεν ξέρω, λέτε να μου είναι μεγάλο αυτό. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη φόρμα, μάλλον θα ήθελα το extra small εδώ. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν φαίνεται να είναι κολάν, φαίνεται να είναι παντελόνι παντελόνι. Θα το δούμε, το χρώμα του είναι τέλειο πάντως. Το δούμε αυτό σε λίγο. Τι έχουμε εδώ, έχουμε μία πλεχτή μπλούζα, νομίζω ότι αυτή μου ταιριάζει πολύ και με το βινιλί παντελόνι, αλλά και με την φουάφουστα, για ένα πιο casual look, τέλειο. Έχει ψηλό λαιμό, εντάξει μπορείς να το γυρίσεις αν θέλεις, και το μήκος είναι ok. Κάνει κάπως μανίκι κιμονό σε αυτό το σημείο από ό,τι βλέπω, δηλαδή έρχεται η μανικοκόλληση λίγο πιο χαμηλά. Ωραία φαίνεται και φαίνεται να είναι πολύ ζεστή. Μέχρι τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένη με τα πράγματα και πάμε να δούμε το επόμενο. Αχαχα, λευκό, λατρεύω το λευκό. Τον χειμώνα και το μπλουζάκι που φοράω τώρα είναι από το Shein. Το είχαμε δει σε ένα προηγούμενο Shein haul video. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μπλούζα έτσι έχει πολύ ιδιαίτερο λαιμό. Κάνει χιαστή εδώ στο λαιμό. Δεν είναι δηλαδή μια απλή λευκή πλευτή μπλούζα. Φαίνεται να είναι αρκετά ζεστή και αυτή. Εδώ έχει άνοιγμα στους ώμους, θα τη δούμε και φορεμένη. Οπότε θα μου πείτε τα σχόλιά σας. Το μανίκι είναι λίγο πιο φαρδί. Ωραία φαίνεται πάντως. Τι πράγματα έχω πάρει αυτή τη φορά, Αχ, αυτό ξέρω τι είναι. Λοιπόν, ήθελα μία μπλούζα σε αθλητικό στυλ που να είναι λίγο oversize και λίγο πιο μακριά για να μπορώ να τη συνδυάζω με τα κολάν μου. Και πήρα αυτή είναι εδώ την μπλούζα, είναι αρκετά oversize, με ένα μεσοφόρι μπορεί να φορεθεί σαν μπλούζο φόρεμα. Από πίσω έχει τα φτερά, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι σε πιο αθλητικό στυλ, το υλικό δεν είναι 100% βαβακερό. Νομίζω ότι είναι συνθετικό το υλικό, τώρα θα σας πω αμέσως τη σύνθεση του συγκεκριμένου ρούχου. Από μέσα είναι fleece, οπότε θα είναι πάρα πολύ ζεστή. Είναι 60% πολυέστερ, 40% κότον και γράφει πάνω στο καρτελάκι ότι πλένεται στους 30 βαθμούς. Πολύ ωραία φαίνεται και αυτή. Τα πράγματα μέχρι τώρα είναι τέλεια. Δεν ξέρω, όλα μου έχουν αρέσει, ελπίζω να στρώνω και καλά. Πάμε σε ένα σετ. Στο Shein γενικότερα μπορείτε να βρείτε πολλά σετ, σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Και αγοράζετε δύο προϊόντα μαζί σε μία τιμή. Λοιπόν, δείτε λίγο χρώμα, δείτε λίγο χρώμα. Αυτό το μουσταρδί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Έχω και τέτοιο δερμάτινο jacket, δερματίνι jacket από το Shein, το είχα πάρει πέρυσι. Λοιπόν, φούστα midi, ό,τι πρέπει για κάθε μέρα για το σχολείο και μπλουζάκι
ζιβάγκο αμάνικο. Αυτό μπορεί να φορεθεί από την άνοιξη και μετά. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν νομίζω ότι μπορεί να φορεθεί, γιατί εγώ προσωπικά δεν προτιμώ τέτοια ρούχα και το καλοκαίρι. Είναι αρκετά ψηλός ο λαιμός. Αλλά από την άνοιξη και μετά άνετα μπορεί να φορεθεί. Φαίνεται να είναι πολύ ωραίο το συνολάκι συνδυασμένο μαζί και θα το δούμε σε λίγο φορεμένο. Έχω κάνει ένα βουνό εδώ μπροστά μου. Συνεχίζω. Τι έχουμε εδώ. Αχ, ναι. Λοιπόν, πήρα αυτή είναι εδώ τη μαύρη μπλούζα, η οποία έχει σχέδιο στο μανίκι. Είναι λίγο κοντή. Ο κορμός είναι πλεκτός όπως βλέπετε, αλλά τα μανίκια είναι σιθρού και κάνουν αυτό εδώ το πολύ ωραίο σεξι σχεδιάκι. Η συγκεκριμένη μπλούζα νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ με το μπέζο δερματίνι, αλλά ταιριάζει αρκετά με ό,τι έχω πάρει μέχρι τώρα από ό,τι βλέπω. Εννοείται ότι ταιριάζει και με τζινάκι. Σούπερ. Βλέπετε ότι γενικότερα δεν τολμώ πολύ σε χρώματα. Κινούμαι περισσότερο σε basic αποχρώσεις, γιατί θέλω τα ρούχα μου να συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους. Ειδικά το πρωί που βιάζομαι δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα, οπότε θέλω τα ρούχα να συνδυάζονται εύκολα για να μην χάνω χρόνο. Πήρα ένα ακόμη set, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι ακριβώς πουκάμισο, είναι λίγο πιο χοντρό από πουκάμισο, οπότε μοιάζει και λίγο με jacket. Και από κάτω έχει ένα παντελόνι κοπλέ σε στυλ φόρμας. Δείτε το. Έχω άλλο ένα τέτοιο παντελόνι από το Shein σε άσπρο χρώμα και το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Οπότε μόλις είδα το παντελόνι αυτό είπα ότι θα το πάρω το set, ακόμα και αν δεν μου αρέσει το πάνω μέρος. Γενικότερα όμως αυτό το στυλ είναι πολύ μεγάλη τάση και το έχω δει σε πολλές φωτογραφίες στο Instagram. Θα το δούμε σε λίγο φορεμένο. Συνεχίζω με ένα τελευταίο, το οποίο είναι ένα παντελόνι σε στυλ φόρμας. Λοιπόν, πήρα αυτό το cargo παντελόνι. Φαίνεται λίγο μεγάλο, δεν ξέρω πώς θα είναι. Έχει εδώ ένα τεράστιο τσεπάκι κάτω από το γόνατο. Το τελείωμα του είναι κάπως έτσι, είναι ψηλόμεσο. Το ύφασμα είναι ωραίο, αλλά πάλι νιώθω ότι είναι χαρτιά η γραμμή σε αυτό το σημείο. Ωραίο φαίνεται. Αυτά ήταν τα ρούχα που πήρα από το Shein και πάμε τώρα να δούμε πώς είναι φορεμένα. Λοιπόν, μόλις έβαλα αυτό το συνολάκι, μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και ότι αυτή η φούστα είναι ιδανική για εργασία. Το σκίσιμο δεν είναι πολύ ψηλά, είναι απίστευτα άνετη, το ύφασμα είναι ξεκάθαρα ανοιξιάτικο και πιστεύω ότι θα τελειώσω και με αυτό το μπλουζάκι, αλλά και με μακριμάνικο μπλουζάκι. Πάρα πολύ ωραία επιλογή, σούπερ. Πάμε να δούμε το επόμενο. Μόλις φόρεσα το μπλουζάκι με το σχέδιο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Από κάτω φοράω ακόμα τη φούστα, τη μουσταρδί. Μου αρέσει πάρα πολύ και ξέρω ότι τώρα που θα βλέπουν αυτό το βίντεο οι φίλες μου θα λένε καλά πολύ να πήρες εσύ τέτοια μακριά φούστα. Κι όμως, είναι πάρα πολύ άνετη για κάθε μέρα. Τέλεια, ε! Το μπλουζάκι είναι λίγο κοντό, οπότε συνδυάζεται κατά τη δική μου γνώμη μόνο με ψηλόμεσα παντελόνια ή ψηλόμεσες φούστες. Anyway, ωραίο είναι. Και πάμε να βάλουμε κάτι άλλο τώρα από κάτω. Λοιπόν, έβαλα το ικρού leather παντελόνι, μου αρέσει πάρα πολύ. Στη μέση μου είναι ακριβώς. Ίσως να το ήθελα small, είναι ίσια η γραμμή ακριβώς όπως σας είπα. Για να βάλω λίγο και τη ζώνη, να το δούμε καλύτερα. Πάρα πολύ μου αρέσει, παιδιά. Πάρα πολύ άνετο, είναι όντως ζεστό. Εντάξει, φοβερή αγορά, παρόλο που είναι λίγο φαρδί εδώ. Δεν με χαλάει, μ' αρέσει. Φόρεσα και αυτό το υπέροχο mint πουλοβεράκι, είναι απίστευτα ζεστό και κοντεύω να σκάσω. Ταιριάζει πολύ ωραία με το παντελόνι το beige. Ανέβασα λίγο το πλάνο. Λοιπόν, άμα το βάλω από μέσα το pullover είναι φανταστικό.
Είναι φανταστικό, φανταστικό, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, πάω να βάλω τώρα τη φούστα, τη πουά. Λοιπόν, αυτή είναι η πουά φούστα. Είναι πάρα πολύ κομψή, πάρα πολύ chic. Μου ταιριάζει και δεν μου ταιριάζει με αυτό το πουλοβεράκι. Anyway, θα βάλω τώρα το άσπρο το πουλοβεράκι. Νομίζω ότι με το άσπρο θα ταιριάζει περισσότερο. Έβαλα το λευκό πουλοβεράκι, το οποίο μου αρέσει πολύ. Είναι αρκετά μακρύ, οπότε για να το συνδυάσω με αυτή τη φούστα το φοράω από μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο λαιμός του, μου αρέσει που η ώμη είναι έξω και ταιριάζει απίστευτα πολύ με αυτή τη φούστα. Πάρα πολύ ωραίο συνολάκι. Πολύ καλή αγορά, ε. Τι να βάλω τώρα. Λοιπόν, και αυτό είναι το cargo παντελόνι. Εδώ κάνει αυτό που φανταζόμουν, όμως δεν είναι ενοχλητικό. Αν το σηκώσεις πιο πάνω είναι κομπλέ. Αρκετά φαρδί, αθλητικό στυλ θα έλεγα, έχει και τις τσέπες εδώ. Ωραία γραμμή, από πίσω στρώνει ωραία. Ταιριάζει με αυτό το μπλουζάκι, όμως νομίζω ότι με το μαύρο, το βακερό, το crop θα ταιριάζει περισσότερο. Θα το βάλω αμέσως να το δείτε. Και πάμε τώρα στο μπλουζάκι. Είναι κολλητό, είναι κοντό, είναι crop. Φανταστείτε ότι το παντελόνι αυτό είναι πολύ ψηλόμεσο. Πίσω έχει το φερμουάρ που φτάνει μέχρι πάνω. Είναι το σχέδιό του πάρα πολύ ωραίο. Το ύφασμά του, όπως σας είπα και πριν, είναι περισσότερο καθημερινό, ταιριάζει με τέτοια παντελόνια ή γενικότερα με πιο sport outfit. Τελικά και αυτή τη φορά έκανα πολύ καλές επιλογές. Λοιπόν, έβαλα τώρα το παντελόνι από αυτό το σετάκι. Ταιριάζει με το crop top. Έχει τελικά ωραία γραμμή αυτό, όπως το περίμενα. Όμως, άμα βάλω και το ζακετάκι, έτσι νομίζω ότι δεν θα ταιριάζει. Όχι, δεν ταιριάζει έτσι. Πρέπει να το βγάλω από μέσα αυτό. Έτσι, μάλιστα. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει έτσι. Ή θα το μαζέψω. Ή θα το βάλω από μέσα. Για να το δούμε λίγο και από μέσα πώς είναι. Από μέσα πιστεύω θα μοιάζει με ολόσωμη φόρμα. Για να το δούμε όμως. Α, έτσι μάλιστα. Πολύ ωραίο, ε. Θα κατεβάσω και λίγο πιο χαμηλά την κάμερα για να το δείτε καλύτερα. Το μήκος του είναι ωραίο κάτω, δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλεις ψηλό ποτάκι γιατί είναι κοντό. Είναι όπως πρέπει να είναι, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό, ό,τι πρέπει για ένα καθημερινό περπάτημα. Σούπερ, ε. Σούπερ, σούπερ. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο μπλουζάκι. Έβαλα αυτό το υπέροχο χούντι, τελικά είναι ακριβώς όπως το ήθελα. Δείτε λίγο σχέδιο πίσω. Τέλειο, τέλειο. Είναι πιο μακρύ, με ένα μεσοφόρι από κάτω, μπορεί άνετα να φορεθεί με ψηλό μεση μπότα και μαύρο καλσόν. Πάρα πολύ ωραίο, είναι απίστευτα ζεστό γιατί είναι φλίσ από μέσα. Τελικά ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή και αυτό. Και αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Πείτε μου πώς σας φάνηκαν τα ρούχα σε αυτό το haul. Στην περιγραφή εννοείται θα βρείτε links για όλα τα προϊόντα, αλλά και links για δύο προηγούμενα συν-haul βίντεο που έχω κάνει, στα οποία τα σχόλιά σας είναι πάρα πολύ κατατοπιστικά για όποιον θέλει να παραγγείλει από αυτό το site. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, δεν ανησυχώ για τις παραγγελίες από το εξωτερικό, γιατί ξέρω ότι λόγω της κατάστασης θα καθυστερήσουν. Και γενικότερα, έχετε στο νου σας ότι καθυστερούν όχι μόνο οι παραγγελίες από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό. Ποτέ δεν έχει χαθεί καμία παραγγελία μου. Επίσης, στην περιγραφή θα βρείτε και έναν εκδοτικό κωδικό για να το χρησιμοποιήσετε και να πάρετε κάποια έκπτωση σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε κάτι από το ΣΥΝ. Θα σας βάλω και την ημερομηνία λήξης του κωδικού, γιατί αυτός ο κωδικός έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει. Το μακιγιάζ
που φοράω, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θα το δούμε πολύ σύντομα σε ένα βίντεο έκπληξη στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτά τα πραγματάκια γιατί όλα ήταν super. Αυτά που λέτε από εμένα, μην ξεχάσετε να χαρίσετε ένα like στο βίντεο. Βέβαια, δείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Θέλω οπωσδήποτε κάτω στα σχόλια να κάνετε τον ίδιο πανικό που κάνατε και στα προηγούμενα συγχολ βίντεο. Πείτε μου τις εμπειρίες σας, πείτε μου γενικότερα αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τελωνία και με τα σχετικά. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, δεν έχω δει κανένα αυτοκολλητάκι τελωνιακού ελέγχου πάνω στα προϊόντα. Χτυπάει το τηλέφωνό μου, οπότε θα σας αφήσω τώρα, θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα καινούργιο βίντεο. Γεια σας!